πρόσκληση. Θέλω λίγο να ξεκινήσω τη συζήτηση ή να σας πω μερικά πράγματα για την ταυτότητα της ουρολογίας. Θα δείτε στο πρόγραμμα είναι γραμμένο το curriculum της EAU. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ίσως στο μυαλό των περισσότερων Ελλήνων συναδέλφων δεν είναι ξεκαθαρισμένα. Τι είναι αυτό το European Board of Urology? Τι σχέση έχει με την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία? Το European Board of Urology είναι ένα κομμάτι, ένα section της Επαγγελματικής Ένωσης των Ιατρικών Ειδικοτήτων που είναι γνωστή σε όλους μας, είναι η UEMS. Ένα κομμάτι, το ουρολογικό κομμάτι της UEMS, είναι το European Board of Urology. Και είναι ένα συμβουλευτικό όργανο στην UEMS σε θέματα ουρολογικά θέματα. Είναι ένα ρυθμιστικό όργανο. Δεν είναι εκπαιδευτικό όργανο. Και είναι μη κερδοσκοπικό, που σημαίνει ότι δεν παίρνει χρήματα από εταιρείες φαρμακευτικές ή άλλες που έχουν σχέση με τον κλάδο. Και επομένως, ως μη κερδοσκοπικό, δεν έχει πάρα πολλά λεφτά. Τα χρήματά του, τα περισσότερα έρχονται αυτά από τα οποία το ίδιο βγάζει από τις εξετάσεις. Αλλά η σχέση που έχει αναπτύξει με την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία είναι ότι επειδή εσείς, η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, έχετε πολλά χρήματα, καλύψτε μας το budget για να κάνουμε τη δουλειά, η οποία βεβαίως γίνεται από συναδέλφους από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Είναι 28 οι χώρες και κάθε μία χώρα συμμετέχει με δύο συναδέλφους, οι οποίοι συμμετέχουν στις διάφορες επιτροπές, οι οποίοι λένε την άποψή τους για το θέμα της εκπαίδευσης ή οτιδήποτε άλλο συζητιέται στο European Board που είναι ρυθμιστικό, και έτσι βγαίνουν οι τελικές αποφάσεις. Γιατί φτιάχτηκε αυτό το όργανο? Είχα ακούσει, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια μαζί τους, από την αρχή της δημιουργίας του European Board of Urology, τον καθηγητή Μπλάντι να λέει ότι όταν μπαίνετε μέσα σε ένα αεροπλάνο, ξέρετε ότι αυτός ο πιλότος που κάθεται εκεί μπροστά στο πιλωτήριο έχει όλη την απαιτούμενη εκπαίδευση να αντιμετωπίσει οτιδήποτε πρόβλημα χρειάζεται, οτιδήποτε πρόβλημα θα του συμβεί από τη στιγμή που ξεκινάει το αεροπλάνο μέχρι τη στιγμή που θα σταματήσει. Κάπως έτσι θα πρέπει να είναι και οι ουρολόγοι στην Ευρώπη. Να είστε σε οποιαδήποτε χώρα και να ξέρετε ότι σε οποιοδήποτε ουρολόγο θα απευθυνθείτε, θα έχετε την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση για το πρόβλημα που έχετε. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε να υπάρχει το European Board of Urology. Δεν έχει καμία σχέση με κρατικές υπηρεσίες ή οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια προσπαθεί να εναρμονίσει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σε ένα επίπεδο, είτε αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια της ειδικότητας, είτε γίνεται σαν μετά την ειδικότητα εκπαίδευση, συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση. Θα περάσω γρήγορα το κομμάτι του μετά την ειδικότητα, τι κάνει. Δίνει τα credit points τα οποία όλοι παίρνετε και αρχίζει να κάνει αναγνώριση σε διάφορες υποειδικότητες, κέντρα δηλαδή τα οποία έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, fellows, έρευνα και άλλα πράγματα, μπορούν να πάρουν μια επιστοποίηση σαν αναγνωρισμένο κέντρο. Στο επίπεδο της ειδικότητας έχει το κομμάτι που αναγνωρίζει κέντρα ουρολογικά ως ευρωπαϊκά κέντρα εκπαίδευσης, έχει τις ευρωπαϊκές εξετάσεις που κάνει και τώρα τελευταία έφερε στο φως και το curriculum. Δεν θα σταθώ πάρα πολύ. Η αναγνώριση του εκπαιδευτικού κέντρου είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία απαιτεί αρκετή δουλειά. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχω γράψει ελέγχονται από συναδέλφους οι οποίοι έρχονται. Και ποιος είναι ο τελικός σκοπός του να αναγνωρίσει κανείς το κέντρο του ως ένα κέντρο εκπαίδευσης ευρωπαϊκού επίπεδου?
Αυτό γράφτηκε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και δεν ξέρω αν μπορείτε να το διαβάσετε εδώ. Γράφει ότι η πιστοποίηση έφερε αλλαγές προς το καλύτερο στο κέντρο αυτό το οποίο πήρε την πιστοποίηση. Και πώς τις έφερε? Όταν έρχονται οι συνάδελφοι για να ελέγξουν το κέντρο και ελέγχουν επιμέρους διαδικασίες από τη διάγνωση, το αν οι ειδικευόμενοι έχουν χρόνο να διαβάσουν, το αν οι ειδικευόμενοι πηγαίνουν σε εκπαιδευτικά ταξίδια, πηγαίνουν σε συνέδρια, όλα αυτά βαθμολογούνται. Και στο τέλος, όταν έχει συμπληρώσει η επιτροπή που έρχεται και σε ελέγχει όλα αυτά τα σημεία, σου λέει ότι ναι, έχεις το δικαίωμα να αναγνωριστείς σαν κέντρο, είτε για 5 χρόνια, εάν όλα είναι σωστά, είτε για 3 χρόνια, γιατί κάποια πράγματα σου λείπουν και πρέπει να τα διορθώσεις, αν θες να συνεχίσεις να είσαι ένα κέντρο εκπαίδευσης. Και βέβαια, είμαστε το μόνο κέντρο εκπαίδευσης στην Κρήτη, το οποίο έχουμε πενταετή πιστοποίηση. Τώρα, οι ευρωπαϊκές εξετάσεις, θα σας μιλήσει ο κύριος Αλιβιζάτος. Το curriculum. Πριν 2 ή 3 χρόνια ξεκινήσαμε να λέμε τι πρέπει να ξέρει ένας Ευρωπαίος ουρολόγος, ούτως ώστε να θεωρηθεί ότι όλοι ξέρουμε περίπου τα ίδια, όλοι μπορούμε να κάνουμε περίπου τα ίδια πράγματα και ο άρρωστος ο οποίος θα είναι είτε στην Ελλάδα, είτε στη Γαλλία, είτε στη Γερμανία, είτε στη Σουηδία, θα έχει περίπου την ίδια αντιμετώπιση. Αυτό έγινε με πάρα πολύ σκληρή δουλειά, κυρίως εκ μέρους του Άγγλου expert και του Γερμανού expert. Βεβαίως, τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης έχουν επίσημο curriculum, το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα, όπως ξέρετε. Δεν ξέρουμε δηλαδή στην Ελλάδα τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να διδάξουμε, δεν ξέρουμε πώς πρέπει να το διδάξουμε και δεν ξέρουμε στο τέλος πώς πρέπει να εξετάσουμε και τους συναδέλφους οι οποίοι τελειώνουν την ειδικότητα. Και δεν είναι μόνο το διάβασμα. Αυτά δεν φέρονται και πάρα πολύ. Εδώ, αυτά τα οποία θα πρέπει να κάνει κανείς και είναι κάπως out of focus αυτό, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Πέρα από τη γνώση, χρειάζεται και η εμπειρία και χρειάζονται και τα skills. Χρειάζονται να έχετε ικανότητες. Η γνώση είναι εδώ. Εδώ έχω ένα κομμάτι. Αυτό αφορά την ουρογκολογία. Θα πρέπει κανείς να ξέρει πώς να πάρει ιστορικό. Θα πρέπει να ξέρει πώς να κάνει διαφορική διάγνωση. Θα πρέπει να μπορεί να συστήσει κάποια θεραπεία. Όλα αυτά ελέγχονται από τον δάσκαλο και υπάρχει ημέρα certification. Και πρέπει να γεμίσει το φυλάδιο που έχει ο καθένας μας για όλα αυτά τα πράγματα. Και αφού μπορεί κανείς, έχει τη γνώση, θα πρέπει να εγκριθεί και να υπογραφεί από το δάσκαλο και όχι μόνο τη γνώση, ικανότητες. Περιτομή, κυστεοσκόπηση, εξωσωματική λιθοτριψία. Πώς θα πιστοποιούμε το καθένα? Εάν πρόκειται να κάνετε μία περιτομή, ο δάσκαλός σας πρέπει να κοιτάξει την προεγχειρητική, τον προεγχειρητικό τρόπο που αντιμετωπίζετε τον άρρωστο, εάν του έχετε πάρει ιστορικό, εάν τον έχετε εξετάσει, εάν έχετε κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις και υπάρχουν βαθμολογίες 1, 2, 3 ανάλογα με το πόσο καλά έχετε κάνει αυτή τη διαδικασία. Και στο τέλος, αφού έχετε κάνει όλα αυτά τα πράγματα για την περιτομή και έχετε βγάλει ένα βαθμό, τότε πιστοποιήστε από το δάσκαλό σας ότι πρέπει, ότι μπορείτε να κάνετε περιτομή. Ποιος το άκουσε αυτό? Το curriculum υπάρχει στο site του European Board of Urology ολόκληρο, σαν PDF, και υπάρχει και σαν ηλεκτρονική καταγραφή όλων των πράξεών σας. Επίσης, δε, στην ηλεκτρονική καταγραφή υπάρχει και το τι εργασίες έχετε κάνει και σε ποια συνέδρια έχετε πάει και τι άλλο, και ό,τι άλλο έχετε κάνει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας για να μπορέσετε να πιστοποιηθείτε ότι είστε ικανοί ουρολόγοι. Να κάνω μια λίγο ερώτηση. Εμένα μου κάνει εντύπωση, για πρώτη φορά βλέπουμε αυτή τη λίστα
που λέει, αν την έχω καταλάβει καλά, το διάβασα, νομίζω ότι, ότι είναι 14 οι πράξεις μόνο, αλλά και συγκεκριμένες που πρέπει να ξέρει ένας ουρολόγος. Ναι. Από την κυστεοσκόπηση μέχρι τη ριζική είναι 14 οι πράξεις. Όχι, δεν είναι. Ή όχι. Δεν είναι όλες οι πράξεις. Είναι εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες να γνωρίζει κανείς τελειώνοντας την ειδικότητα. Και βέβαια υπήρχαν προβλήματα στη συζήτηση ποιες πράξεις θα βάλουμε εδώ μέσα. Η Σουηδία, ας πούμε, όταν γράψαμε simple nephrectomy, είπανε, εάν σε μας βάλετε simple open nephrectomy, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Το simple nephrectomy είναι όταν έχει τελειώσει την ειδικότητα, οι περισσότεροι, το 80-90% γίνεται λαπαροσκοπικά και επομένως ο γιατρός ο οποίος μαθαίνει το simple nephrectomy το μαθαίνει μετά το τέλος της ειδικότητας και κάνει πιστοποίηση πλέον ως λαπαροσκόπος που μπορεί να κάνει λαπαροσκοπικές πράξεις και να κάνει simple nephrectomy. Θα μου πείτε, και τι κάνουμε τώρα? Αυτά είναι τα απαραίτητα του European Board of Urology. Δεν είναι απαραίτητο, εδώ επάνω λέει, λαμβάνοντας υπόψη και τα τοπικά curriculum της κάθε χώρας. Αυτά είναι τα απαιτούμενα, αν θέλετε, ή πάρτε το όπως θέλετε, τα minimum για το European Board of Urology. Μία χώρα όμως μπορεί να έχει ένα άλλο curriculum εκπαίδευσης, το οποίο να απαιτεί ο ειδικευόμενος να έχει κάνει και 10 ριζικές προστατεκτομές. Αυτό δεν αποκλείει το τοπικό της χώρας, έτσι. Είναι παραπάνω από τα ζητούμενα του European Board of Urology. Δεν είναι πολλά όντως, είναι λίγες οι πράξεις. Αλλά είναι αυτές που θεωρήσαμε ότι είναι τελείως απαραίτητες για κάποιον ο οποίος θα βγει να ασκήσει την ουρολογία έχοντας τελειώσει την ειδικότητα. Το τι θα μάθει μετά από εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ίσως η συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Κάπου εδώ έχω τελειώσει. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω τελειώνοντας είναι, δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε το καινούριο προσχέδιο ή το προσχέδιο του νέου νομοσχεδίου για την υγεία. Το προσχέδιο λοιπόν για το νέο το προσχέδιο του νέου νομοσχεδίου για την υγεία μιλάει για περίπου τα ίδια πράγματα πια. Μιλάει για συγκεκριμένο curriculum εκπαίδευσης. Μιλάει για ειδικευόμενους οι οποίοι θα κάνουν 6 χρόνια ειδικότητα αντί για 5. Μιλάει για συγκεκριμένες χειρουργικές πράξεις τις οποίες θα ξέρουν για να πιστοποιηθούν. Μιλάει για εξετάσεις οι οποίες δεν θα είναι στον καθηγητή στον οποίο έκανες την εκπαίδευση, αλλά σε κάποιον άλλον. Θα πρέπει να είσαι άγνωστος του ανθρώπου που σε εξετάζει. Ακριβώς όπως θα σας πει και ο κ. Αλυμπιζάτος, γίνονται οι εξετάσεις στο European Board. Αν τον ξέρω τον υποψήφιο, πρέπει να το δηλώσω και να μην είμαι εξεταστής του. Επομένως, η Ελλάδα ξυπνάει σιγά-σιγά. Πολλά από τα πράγματα τα οποία ήδη υπάρχουν εδώ φαίνεται να μπαίνουν μέσα στο καινούριο νομοσχέδιο για την υγεία και βέβαια με το καινούριο νομοσχέδιο για την υγεία θα υπάρχει ίσως και κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ καλό εάν προχωρήσει έτσι, ότι οι επιστημονικές εταιρείες θα γίνουν κρατικές, θα γίνουν υπό τον έλεγχο του Υπουργείου και βεβαίως ό,τι γίνεται κρατικό άλλες φορές δουλεύει και άλλες φορές δεν δουλεύει και πάρα πολύ καλά. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, ας ελπίσουμε ότι η εκπαίδευση θα μπει σε ένα ρυθμό στα κέντρα που εκπαιδεύουν ουρολόγους τέτοιων που να παράγουν ουρολόγους που θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους και ότι δεν θα είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε ένα νομοσχέδιο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ.